Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του εκκλησιαστικού καναλιού 4Ε, του καναλιού αυτού που δίνει έναν διαφορετικό τόνο, ένα άλλο χρώμα, δημιουργεί μια άλλη ατμόσφαιρα στο χώρο της τηλεόρασης. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται με πολλή αυτοθυσία, με μεγάλη χαρά και με πολύ κόπο ταυτόχρονα, για να μπορέσουμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας και να μπορούμε να συζητάμε αυτά τα σπουδαία πράγματα τα οποία συζητάμε. Σε αυτή την εκπομπή μας, την εκπομπή όψης του αποκρυφισμού στον υποτοφός της Ορθοδοξίας, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τον χώρο του αποκρυφισμού γιατί πρέπει να τον εντοπίσουμε στην καθημερινότητά μας και να καταλάβουμε τι είναι ορθόδοξο και τι δεν είναι. Επειδή πολλές φορές ο αποκριφισμός, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενες εκπομπές, ισχυρίζεται ότι θέλει να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων, το ρυθμό της ζωής των ανθρώπων, θέλει να αλλάξει τις κοινωνίες μας, θέλει να αλλάξει τον πολιτισμό μας και ε, διεισδύει μέσα σε όλους τους τομείς της ζωής, και στην πολιτική και στην ιατρική και στην ε, αρχιτεκτονική, είπαμε τις προηγούμενες εκπομπές, και σε, στην οικολογία και στον αθλητισμό και σε, πολλού, σε όλους τους χώρους, μεταφέρει το δικό του πνεύμα, τη δικιά του ερμηνεία, τη δικιά του, το δικό του τρόπο κατανόησης του κόσμου και του ανθρώπου και του Θεού. Και ε, επειδή λοιπόν έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις σε αυτό το φαινόμενο, ε, εμείς, ως Ορθόδοξοι ποιμένες, ως φορείς της δυσχυλιετούς παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, οφείλουμε να το επισημάνουμε αυτό το θέμα και να το αναλύσουμε και υπό το φως της Ορθοδοξίας να εξηγήσουμε στους ανθρώπους τι είναι Ορθόδοξο και τι δεν είναι Ορθόδοξο. Βλέπουμε λοιπόν διάφορες όψεις του αποκρυφισμού με τρόπο επιστημονικό, δηλαδή τι σημαίνει επιστημονικό τρόπο ότι χρησιμοποιούμε κείμενα αυθεντικά των ίδιων των αποκρυφιστών και αναλύουμε, κριτικάρουμε αυτά τα κείμενα. Όχι τους ανθρώπους. Δεν μιλάμε για τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι έχουν, είναι καθόλου σεβαστά πρόσωπα. Ο οποιοσδήποτε άνθρωπος ε, είναι εικόνα Θεού, τον σεβόμαστε, τον αγαπάμε. Ε, και αναγνωρίζουμε την εικόνα του Θεού σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Δεν τον ταυτίζουμε τον άνθρωπο ούτε με τα λάθη του, ούτε με τα πάθη του, ούτε με τις ιδέες του. Κάθε άνθρωπο τον αγαπάμε και τον σεβόμαστε όπως μας διδάσκει το Ευαγγέλιο. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν γεννημένοι εγκληματίες. Υπάρχουν όμως δόγματα εγκληματικά, διδασκαλίες εγκληματικές, οι οποίες αποπροσανατολίζουν τον άνθρωπο και του μαθαίνουν μια ζωή, τον προσανατολίζουν σε μια ζωή, σε, μια, σε, σε έναν τρόπο έκφρασης της ύπαρξής του, εντελώς ε, διαφορετικό από αυτό που πλάστηκε να είναι και εντελώς ε, αντίθετο από τα χριστά ήθη και έθιμα της κοινωνίας μας, του πολιτισμού μας, ε, αντίθετο τρόπο ζωής ακόμη και από του τους νόμους του κράτους. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες διδασκαλίες και τέτοια δόγματα. Εμείς λοιπόν κριτικάρουμε διδασκαλίες και όχι ανθρώπους. Και πάμε να δούμε τον εσωτερισμό. Είπαμε ότι ασχολούμαστε με τον αποκρυφισμό, όψη του αποκρυφισμού. Μία όψη του αποκρυφισμού είναι ο εσωτερισμός. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι ο εσωτερισμός. Στην προηγούμενη εκπομπή μας αναφέραμε ε, κάποιους ορισμούς του εσωτερισμού να δούμε τώρα από άλλες πηγές, πάλι ορισμούς του εσωτερισμού για να κατανοήσουμε τι είναι και μετά θα επεκταθούμε και στην πρακτική και στις διδασκαλίες του εσωτερισμού. Ο George Σμιτ και ένας άλλος George Otto Σμιτ, δύο διαφορετικά πρόσωπα με κοινό όνομα, θεωρούν λοιπόν αυτοί ότι οι εσωτεριστές, θεωρούν τον εσωτερισμό ως μία πανάρχαια ανθρώπινη σοφία, ως πανάρχαια θρησκεία που είναι κρυμμένη στην ανθρώπινη ψυχή και που καταδιώκεται πάντοτε από τις επίσημες θρησκείες, αλλά δεν νικάτε ποτέ. Είναι λοιπόν μία σοφία ο εσωτερισμός, λένε αυτοί. Μία σοφία πανάρχαια, αρχαία. Ε, η, η νοσταλγία για την επιστροφή, στο παρελθόν, είναι διάχυτη, θεωρείται οτιδήποτε αρχαίο πιο αυθεντικό. Τώρα, η νοσταλγία της εποχής των σπηλαίων δεν ξέρω αν οδηγεί κάπου, αλλά το στοιχείο του συντηρητισμού είναι εμφανέστατο στην τοποθέτηση αυτή για να στα κείμενα των εσωτεριστών για να δώσουν κύρος στις διδασκαλίες τους, αναφέρονται συχνά πυκνά στο γεγονός της αρχαιότητας της διδασκαλίας. Και θεωρούν αυτονόητο ότι επειδή αυτό λέγανε οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, είναι πιο σωστό από αυτό που λένε οι σύγχρονοι Αιγύπτιοι. Ή αυτό που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, είναι πιο σωστό και πιο γνήσιο και πιο καθαρό από αυτό που λένε οι σύγχρονοι Έλληνες. Είναι λίγο αυθαίρετο αυτό το συμπέρασμα, το οποίο ε, ενώ είναι ζητούμενο, το ε, εκλαμβάνεται ως προϋπόθεση. Ε, και ο, ο τρόπος εκφοράς του λόγου τους το θεωρεί δεδομένο, το ζητούμενο, και έτσι όσοι μπλέκονται σε τέτοιους κύκλους ε, αφομοιώνουν αυτή τη δασκαλία χωρίς να την κριτικάρουν, χωρίς να πούν, κάτσε μισό λεπτό, γιατί ε, ξέρω οι Ινδιάνοι της Αμερικής ήταν πιο σοφοί από τους σύγχρονους Αμερικάνους που είναι επιστήμονες. Για ποιο λόγο. Ο κόσμος δηλαδή όσο προοδεύει ε, μειώνεται και ελαττώνεται σε γνώση και σε εμπειρίες πνευματικές. Αυτό γιατί να το, να το δεχτούμε. Ε, θέλει συζήτηση στο θέμα. Δεν υπάρχουν ε, ε, ικανές μελέτες που να αποδεικνύουν, επιστημονικές δηλαδή που να αποδεικνύουν αυτόν τον ισχυρισμό. Παρ' όλα αυτά, στον χώρο του αποκρυφισμού υπάρχει σε, όλα τα, τα, όλες τις οπτικές του αποκρυφισμού υπάρχει αυτό το στοιχείο της νοσταλγίας του παρελθόντος και της πεποίθησης ότι οποιαδήποτε αρχαία διδασκαλία είναι πιο γνήσια από τη σύγχρονη διδασκαλία. Βέβαια, τις περισσότερες φορές γίνεται ερμηνεία των, των διδασκαλιών των προγόνων μας με γυαλιά, με πρίσμα τον αποκρυφισμό. Γίνεται κατανόηση της αρχαίας φιλοσοφίας, οποιοδήποτε χώρου και πολιτισμού, ε, μετα, ε, γίνεται μάλλον ανάγνωση της αρχαίας θεοσοφίας με τα γυαλιά του αποκρυφισμού και της μαγείας και του, νεο, νε, του της νέας εποχής. Δηλαδή, δεν γίνεται αποδεκτή η διδασκαλία των αρχαίων προγόνων μας, έτσι όπως την είπαν τότε και αυτό που εννοούσαν τότε, αλλά τη φέρνουν στο παρόν οι εσωτεριστές και οι αποκριφιστές και την ερμηνεύουν με, τα δικα... με βάση τις δικές τους προϋποθέσεις. Την κατανοούν όχι όπως υπόθηκε, αλλά με δικ... βάση τις δικές τους προϋποθέσεις και βέβαια οι ασχολούμενοι με τον χώρο της ιστορίας ονομάζουν αυτή την πρακτική ως ιστορικό αναχρονισμό και τη θεωρούν αίρεση στον χώρο της ιστορίας. Λοιπόν... Για να δούμε παρακάτω τι λέει. Οι εσωτεριστές θεωρούν τον εσωτερισμό, είπαμε, μια πανάρχη ανθρώπινη σοφία, η οποία ως πανάρχια θρησκεία, τώρα ξέρουμε ακριβώς η μετάφραση τι λέει, αν είναι σωστή, είναι κρυμμένη στην ανθρώπινη ψυχή. Υπάρχει μέσα στην ανθρώπινη ψυχή κρυμμένος ο εσωτερισμός και με διαδικασίες πρέπει να φανερωθεί. ενδιαφέρουσα. Ε, οπτική αυτή του εσωτερισμού. Ε, δηλαδή όλοι έχουμε τι ιδέες του εσωτερισμού βαλμένες στην ψυχή μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Είμαστε όλοι εσωτεριστές, αλλά δεν το ξέρουμε. Τώρα εγώ δεν το ξέρω το τι είμαι και ξέρεις εσύ καλύτερα τι είμαι εγώ. Ε, αυτά είναι θέματα προσυζήτηση. Και οι αρχές, οι θρησκείες του κόσμου πολεμούν τον εσωτερισμό και δεν του επιτρέπουν να αναπτυχθεί, αλλά ποτέ δεν τον ικάνε τον εσωτερισμό. Μάλιστα. Δηλαδή η όποια μας διαφωνία από αυτές τις αντιλήψεις θεωρείται πολεμική. Αυτό είναι βαρύ. Εμείς διαφωνούμε. Δεν αισθανόμαστε τον εαυτό μας ως πολεμιστές κατά του εσωτερισμού, κατά του αποκρυφισμού. Ε, το να κριτικάρουμε μία απόψη, μία γνώμη, μία ιδέα, όπως αυτοί κριτικάρουν τον χριστιανισμό, εμείς κριτικάρουμε τον εσωτερισμό και πάμε παρακάτω. Τι να κάνουμε τώρα. Το, να, το ότι πολλές φορές τα επιχειρήματά μας δεν έχουν και οι ερωτήσεις μας δεν έχουν απαντήσεις και δεν ξέρουν οι άνθρωποι του χώρου να απαντήσουν σε αυτά που τους λέμε και σε αυτά που τους ρωτάμε. Αν αυτό θεωρείται πολεμική δεν είναι πάντως απάντηση. Το να θυματοποιείται κάποιος για να τραβήξει τη συμπάθεια των γύρων του είναι μια ψυχολογική διαδικασία η οποία δεν ταιριάζει σε σοβαρούς ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα πάντοτε με τον George Smith και τον George Otto Smith, έτσι αισθάνονται οι εσωτεριστές. Και λέει λοιπόν παρακάτω, η κρυμμένη σοφία των αρχαίων Αιγυπτίων, η ενασχόληση των κατοίκων της Μεσοποταμίας με τη μαγεία, οι σοφίες του ερμού του Τρισμεγίστου, του οι θεραπευτικές τεχνικές των Σαμάνων, η σοφία των Ινδιάνων, ο φωτισμός των Γιόγκης και των Θηβετιανών δασκάλων, οι γνώσεις του Πλάτωνος και του Τζέικοπ Μπούμεν, τα μυστικά του χριστιανικού μυστικισμού, είμαστε και εμείς μέσα για να μην αισθάνεστε ότι εμάς μας περιφρονούν, έχουμε και εδώ και χριστιανικό μυστικισμό, η μυστικιστική κατανόηση του Ευαγγελίου του Ιωάννου, συγκεκριμένα του Ιωάννου, η μαγεία των μαγισσών, η σοφία των τζιγκάνων, τα μυστικά των ροδοσταύρων και των μασόνων, θεωρούνται ότι είναι όλα κομμάτια ενός ατέλειου του ρεύματος εσωτεριστικής γνώσης, ενός ρεύματος που στις ημέρες μας ρέει στη θάλασσα του νέου και ταυτόχρονα πανάρχαιου εσωτερισμού του παρόντος. Λοιπόν, εδώ ανέφερε πολλά πράγματα τώρα. <laughs> Να ασχοληθούμε με το καθένα. Είπε ότι είναι σοφία των αρχαίων Αιγυπτίων, εννοούσε τον Φαραώ, ε, η μαγεία των, της Μεσοποταμίας, των βαβυλωνίων, μίλησε για, τον, για τη σοφία του ερμού του τρισμεγίστου, ενός προσώπου που ακόμη ψάχνουμε να δούμε αν όντως υπήρχε, ε, μίλησε για το σαμανισμό και τις τεχνικές του σαμανισμού και ε, για την Ινδιάνικη Σοφία και προφανώς εννοούσε τους Ινδιάνους τους αυτόχθονες κατοίκους της Αμερικανικής Υπήρου μίλησε για τους Γιόγκης και του, τους Θηβετιανούς για, για όλες τις θρησκείες μίλησε. Ουσιαστικά λοιπόν επιβεβαίωσε αυτό που είχαμε πει σε μια προηγούμενη εκπομπή μας ότι υπάρχει η αίσθηση πως σε όλες τις θρησκείες υπάρχει μια εσωτεριστική διδασκαλία η οποία ε, είναι γνωστοί στο ιερατείο, εγώ θα πρέπει να την ξέρω δηλαδή, α, και σε λίγους εκλεκτούς. Πιθανόν και από το ιερατείο να είναι λίγοι εκλεκτοί και έτσι να είμαι και εγώ απ' έξω από αυτό το πράγμα. Η, αυτή, αυτή λοιπόν η διδασκαλία η εσωτεριστική υπάρχει σε όλες τις θρησκείες, είναι κοινή, είναι ένα ε, θα λέγαμε ένα κοινό δέσιμο που έχουν όλες οι θρησκείες, δένονται μεταξύ τους οι θρησκείες όλες και έτσι υπάρχει μια ενότητα των θρησκείων αλλά στο βαθύ πυρήνα, στο, στον εσωτερικό τους πυρήνα. Εξωτερικά δεν συμφωνούν, εσωτερικά συμφωνούν. Ο εσωτεριστής λοιπόν ανακαλύπτει αυτή την κρυμμένη διδασκαλία, την εσωτεριστική ανέφερε εδώ ό, ό,τι ήξερε, τα πάντα δηλαδή έχει αναφέρει όλες τις εκφάνσεις και, και όντως είναι όψεις του αποκρυφισμού αυτές τις οποίες θα τις δούμε και όλα αυτά τα, τα, τα θεώρησε κομμάτια ενός ατέλειου του ρεύματος εσωτεριστικής γνώσης. Είναι λοιπόν γνώσεις όλες αυτές οι διδασκαλίες, οι οποίες είναι εσωτεριστικές. Λοιπόν, ε, σύμφωνα τώρα λέει, με το εγκυκλοπαιδικό λεξικό του Ηλίου, εσωτερισμός ή αποκρυφιολογία ή αποκρυφισμός είναι. Εδώ βλέπουμε ταύτιση του εσωτερισμού με τον αποκρυφισμό και δικαίω βέβαια. Μικρή είναι η διαφορά τους. Είναι η μη υποπίπτουσα η την αντίληψη του αμοιήτου βαθυτέρα έννοια των θρησκευτικών διδασκαλιών. Είναι λοιπόν μία έννοια, μία γνώση βαθιά θρησκευτικών διδασκαλιών η οποία δεν γίνεται αντιληπτή από τους μη μοιημένους. Μόνο οι μοιημένοι μπορούν να γνωρίσουν πίσω από, τις, από, τα σύμβολα και τα δόγματα των θρησκειών την βαθυτέρα γνώση τους. Κατά την θεοσοφία, οι θρησκοί έχουν δύο όψεις. Την εξωτερική που απευθύνεται στο πλήθο των πιστών και την εσωτερική δια τους με μοιημένους. Εσωτερισμός λοιπόν καλείται η βαθυτέρα γνώση της αληθείας που περικλείουν τα ιερά βιβλία, τα σύμβολα και οι μύθοι διαφόρων θρησκειών όπως ο χριστιανισμός, ο ινδουισμός, ο, ο ιουδαϊσμός, ο ταοϊσμός, ο νέο ταοϊσμός, ο μοναστικός σουτρισμός, ο Συχισμός και άλλες. Επίσης, λέει, διάφορα, τα διάφορα φιλοσοφικά συστήματα και θρησκεία έχουν δύο μορφάς διδασκαλίαν, την εσωτερική δια τους και την εξωτερική δια το ευρύ κοινό. Έτσι δεν είναι μόνο οι θρησκείες, είναι και οι φιλοσοφίες. Λοιπόν, οπότε και εδώ επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε. Ισχυρίζονται λοιπόν ότι υπάρχει η γνώση η οποία είναι ατελής γνώση και δίδεται στο πολύ πλήθο και η μυστικιστική εσωτερική, εσωτερική γνώση που είναι για λίγους με μυημένους. Ε, αυτό βέβαια, αυτός ο ισχυρισμός βέβαια δεν έχει ρίσματα σοβαρά. Δεν αποδεικνύεται από πουθενά. Είναι μία αντίληψη η οποία δεν δικαιολογείται ούτε από την επιστήμη ούτε από την ιστορία. Σκέφτομαι αν πρέπει να αφιερώσουμε μία εκπομπή για να δούμε στην πράξη πώς εφαρμόζεται αυτή η διδασκαλία. Να δούμε δηλαδή μερικά σημεία του Ευαγγελίου του Αγίου Ιωάννη, του Θεολόγου, του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, τα οποία πώς ερμηνεύονται εσωτεριστικά για να καταλάβετε έτσι στην πράξη πώς γίνεται. Θα δούμε. Ας τελειώσει η σημερινή εκπομπή μας και θα δούμε για τις επόμενες. Τώρα, παραπλήσιος είναι και ο ορισμός που βρίσκουμε στην εγκυκλοπαίδεια της ελευθέρας τεκτονικής. Λέει λοιπόν αυτή η εγκυκλοπαίδεια. Εσωτερισμός καλείται ούτω εις την αποκρυφιολογία η μυστική διδασκαλία. Η δυναμένη δια της ενότητος και της συνθέσεώς της να συμβιβάσει τα πολλαπλά μορφέ της αληθείας. Έτσι. Έχουμε μορφές της αλήθειας οι οποίες είναι κρυμμένες σε όλες τις θρησκείες και υπάρχει μια διδασκαλία η οποία βρίσκει αυτές μορφές της αλήθειας και τις ενώνει μεταξύ τους όλες και τις ανακαλύπτει και τις αναδεικνύει. Η διδασκαλία αυτή είναι μυστική, διότι δεν διδάσκεται απευθείας δια της συνήθους πνευματικής ή διανοητικής εργασίας, αλλά αποκτάται βαθμιδών δια της προσωπικής μελέτης των συμβόλων και των αλληγοριών. Εδώ είναι ένα καινούριο στοιχείο που μας δίνει η τεκτονική εγκυκλοπαίδεια και μας λέει ότι ο εσωτερισμός μεταδίδει τη μυστική διδασκαλία του όχι με το να κάνει μάθημα, να μαζευτεί δηλαδή ο δάσκαλος του εσωτερισμού και πέντε έξι μαθητές και να τους εξηγήσει, να τους μιλήσει. Θα γίνεται, γίνεται και αυτό, αλλά σε πιο πρακτική έκφραση δίδονται βιβλία μυστικιστικά να τα μελετήσουν ε, οι άνθρωποι, να τα εφαρμόσουν στην πράξη πάνω τους, μέσα τους, με ενδοσκόπηση, με διαλογισμό, με ό,τι λένε αυτά τα βιβλία και έτσι να μοιηθούν σιγά σιγά. Η μοίηση λοιπόν δεν γίνεται από την... με την έννοια ότι θα παρακολουθήσουν μία σειρά μαθημάτων, αλλά έχει και εμπειρική βίωση, ναι. βιωματικά σεμινάρια που είναι και της μόδας τώρα, από εκεί προήλθε και αυτή η μόδα, βιωματικά λοιπόν σεμινάρια να, να, ζήσουν αυτά τα οποία διαβάζουν για να τα κατανοήσουν καλύτερα και έτσι να προχωρήσουν πιο πάνω. Και μάλιστα αν κανείς αργεί να τα ζήσει, μένει στάσιμος στη διαδικασία της διδασκαλίας. Έτσι. Ο όρος εσωτερισμός επεκτείνεται επίσης και εις το σύνολο των μελετών έτινες αποβλέπουν εις τα στιού του είδους ερεύνας, ως και εις όλα τας προπαρασκευαστικάς διδασκαλίας. Α. Εσωτερισμός είναι η βαθυτέρα έννοια των πραγμάτων, η διαφεύγουσα της αντιλήψεως ενός αμοιήτου. Εδώ είναι έννοια πραγμάτων λοιπόν, όλων των πραγμάτων του κόσμου και όχι μόνο των θρησκειών. Έχουν και οι θρησκείες εσωτερική δασκαλία, αλλά υπάρχουν μυστικές δυνάμεις, απόκριφες δυνάμεις, η μελέτη λοιπόν των απόκριφων νόμων λέγεται και εσωτερισμός. Κατά συνέπεια βλέπουμε ότι ο εσωτερισμός με τον αποκρυφισμό σε πολλά σημεία ταυτίζονται. Είπαμε ότι ο αποκρυφισμός είναι η μελέτη των αποκρύφων δυνάμεων, εσωτερισμός είναι γνώση των αποκρύφων δυνάμεων. Ε, ε, είναι πολύ κοντά οι δύο έννοιες. Ο εσωτεριστής λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, μελετά με τρόπο εμπειρικό να, και βιωματικό ε, μέσα του να βρει τον εαυτό του, να βρει το, την αλήθεια για τον κόσμο, για τον άνθρωπο κλπ. Όλη η αλήθεια για τον Θεό, για τον κόσμο, για τον άνθρωπο βρίσκεται εσωτερικά κρυμμένη μέσα μας, λέει ο εσωτερισμός. Και κατά συνέπεια με διάφορες τεχνικές, όπως ο διαλογισμός και άλλες, η γιόγκα, έτσι, και άλλες τεχνικές, Γίνεται μία αυτοβήθηση για να μπορέσει ο άνθρωπος να αφυπνήσει την κοιμισμένη μέσα του αλήθεια και να την ενεργοποιήσει, να την κατανοήσει με την μελέτη του εαυτού του και στη συνέχεια ίσως να την αξιοποιήσει για την πρόοδο της ανθρωπότητας ή για προσωπικό του συμφέρον. Θα δούμε τι θα την κάνει την αλήθεια που θα βρει, αν θα βρει κάποια αλήθεια. Από ορθοδόξου τώρα οπτική κρινόμενο το όλο σύστημα, λέμε το εξή ότι όταν ο άνθρωπος κλειστεί μέσα στον εαυτό του, και βυθιστεί μέσα του και ψάξει μέσα του να βρει ό,τι αναζητά τέλο πάντων. Αυτό το οποίο είναι πιθανότερο να συναντήσει είναι το προκτησιακό μηδέν. Δηλαδή, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Διδασκαλία, ο κόσμος και ο άνθρωπος προήλθαμε από το μηδέν, από το απόλυτο τίποτα. Και προήλθαμε εξαιτία της αγάπης του Θεού, ο οποίος από αγάπη, χωρίς καμία ανάγκη, δημιούργησε τον κόσμο. Τίποτα δεν τον ανάγκασε να δημιουργήσει τον κόσμο, το έκανε εντελώς ελεύθερα, το έκανε από την αγάπη του, το έκανε χωρίς να είναι αναγκασμένος να το κάνει, χωρίς να του χρειάζεται ο κόσμος. Ο κόσμος είναι ενδεχόμενος και συντηρεί και προνοεί και ευλογεί τον κόσμο, σχετίζεται με κάποιον τρόπο με τον κόσμο ολόκληρο ο Θεός και ο κόσμος υπάρχει η πηγή της ζωής του κόσμου όλου και του ανθρώπου είναι ο Θεός, είναι ένα πρόσωπο το οποίο αγαπά. Δεν είναι μια ενέργεια πρόσωπη, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε για ενέργειες απρόσωπες, μιλάνε και για αγάπη, αλλά πάλι την εννοούν απρόσωπα. Μιλάνε για αγάπη και λείπει ο αγαπημένος. Μιλάνε για γνώση και λείπει ο εγνωσμένος. Το υποκείμενο της γνώσης μιλάνε για αλήθεια και λείπει ο αληθινός. Σύμφωνα λοιπόν με την ορθόδοξη διδασκαλία, ο άνθρωπος, εγώ ο ίδιος, δεν υπήρχα πριν υπάρξω. Πριν ο Θεός αποφασίσει να με φέρει στον κόσμο, δεν υπήρχα. Δομικό συστατικό της ύπαρξής μου είναι το τίποτα, είναι το μηδέν. Προήλθα από το μηδέν επειδή ο Θεός το θέλησε. Αν ο Θεός δεν είχε φροντίδα και πρόνοια για μένα, θα κινδύνευα να πάσα στη στιγμή να επιστρέψω στο μηδέν από όπου προήλθα. Η αυτοβήθηση μέσα μου, ο εγκλισμός μου μέσα στα όρια της κτιστότητάς μου, αυτό το οποίο έχει να μου προσφέρει είναι στην, μέσα σε, στην άκρα ταπείνωση να βρεθώ με το κενό, με το προκτησιακό μηδέν, αυτό που πετυχαίνουν οι Βουδιστές και το ονομάζουν Νιρβάνα, ας πούμε, ένα κενό, ένα τίποτα. Η όλη λοιπόν διαδικασία πρακτικά οδηγεί στον μηδενισμό, στην απόγνωση, στην απογοήτευση, στην απόρριψη της ζωής. Και ως πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων, και ως συνεργάτης της Επιτροπής Επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, έχω συναντήσει ανθρώπους που μπλέχτηκαν σε αυτά τα μονοπάτια, σε αυτούς τους ατραπούς, όπως τους αρέσει ο όρους να λένε, και βλέπω και χρειάζεται, πιστέψτε με, πολύ μεγάλος αγώνας να δώσεις ξανά ελπίδα σε αυτόν τον άνθρωπο, να του δώσεις ζωντάνια και κέφι και χαρά για τη ζωή, να του δώσεις όρεξη για τη ζωή γιατί έχει μάθει στο μηδενισμό, έχει μάθει στην απογοήτευση, έχει μάθει στο τίποτα, έχει μάθει να τα περιμένει όλα στο μετά θάνατον. Προ θανάτου τίποτα, <laughs> δεν υπάρχει χαρά εδώ. Ε, μισεί το σώμα του, μισεί την ύλη, μισεί τη ζωή, μισεί την ύπαρξή του και ονειρεύεται μια ύπαρξη απρόσωπη, αμέτωχη σε οτιδήποτε καλό υπάρχει και ωφέλιμο και όμορφο σε αυτόν τον κόσμο, μια απροσδιόριστη κατάσταση που και ο ίδιος δεν την καταλαβαίνει και δεν μπορεί να την περιγράψει και η αδυναμία της μη περιγραφής θεωρείται σοφία. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε όμως και σήμερα φίλοι τηλεθεατές. Την επόμενη εβδομάδα, στην ίδια ημέρα και ώρα, θα πούμε κι άλλα για τον εσωτερισμό και για τις διδασκαλίες του. Ε, επαναλαμβάνω και πάλι ότι με θεολογική ματιά και με επιστημονικό τρόπο ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα και ότι δεν έχουμε καμία διάθεση να πληγώσουμε τις συνειδήσεις των ανθρώπων που αγαπούν αυτές τις διδασκαλίες και τις πιστεύουν και τις ακολουθούν. Ας κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν βεβαίως κανέ, κάθε δικαίωμα, εγώ, ποιος είμαι εγώ να τους το απαγορεύσω, λίμωνα, αλλά Α ακούσουν και μια άλλη άποψη, δεν χάλασε ο κόσμο. Α έρθουν να μα βρουν είτε στην ΠΕΓ είτε στη Σύνοδο και να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Χαρά μας θα είναι. Ε, Εμεί απλώ κριτικάρουμε γνώμε και απόψει. Δεν απορρίπτουμε ανθρώπου και δεν απαξιώνουμε προσωπικότητε. Ο Θεό λοιπόν να μα ευλογεί όλου. Η Παναγιά να μα σκεπάζει. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Χαίρετε.